ότι διαθέτουν και ποιότητα και μπορούσαν στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Με επαναλαμβάνεις αυτό που είπα αρχικά, ξεκίνησε και είπα ότι κάνουν καλά τη δουλειά. Στον ελεύθερο ανταγωνισμό δηλαδή δεν θα μπορούσαν να βρουν αυτά τα λεφτά. Το κρατικό κανάλι πρέπει να είναι εκτός ανταγωνισμού, κυρία μου. Τι λες? Το πληρώνει ο λαός. Δεν είναι επιχειρηματίας η ΕΡΤ. Μα μου λες άλλα πράγματα. Τι να μιλήσεις? Είναι εκτός ανταγωνισμού. Γιατί το πληρώνει ο λαός. Δεν το πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Είπα το αντίθετο. Μα δεν είπα το αντίθετο. Αλλά όχι ότι οι άνθρωποι σαν την Πόπη, την Τζαμανίδου θα μπορούσαν στον ελεύθερο ανταγωνισμό να βρουν αυτά τα ωραία, λεφτά. Ας πάνε στον ανταγωνισμό να τα βρουν. Γιατί να παίρνουν 450.000 το χρόνο από την κρατική τηλεόραση. Δεν κατάλαβα. Ας βγουν έξω να δούμε ποιος επιχειρηματίας θα δώσει τη Χούχλη 450.000. Εσύ που ρωτάς εμένα. Θα τα δώσει ο Βαρδινογιάννης ή ο Αλαφούζος. Θα δώσει 450.000 ευρώ στην κυρία Χούκλη. Να σου απαντήσω θα τρελαθούμε εγώ, τώρα. Να σου απαντήσω εγώ Χούκλη ή ως επιχειρηματίας. Να ακούσουμε και τον καλεσμένο. Εγώ λέω την κοινή λογική, αγάπη μου. Να ακούσουμε καλέ και τον καλεσμένο μας, το τι θα μας πει.